τώρα το να βγάζουν τον αγγελωτό σταυρό οι φασίστες της Χρυσής Αυγής και να βάζουν τη γραβάτα και να παρουσιάζονται οι υπερασπιστές της δήθεν συνταγματικής νομιμότητας, οι ημνητές της Χούντας που κατάλυσε και αυτό το αστικό σύστημα, είναι τουλάχιστον πρόκληση και είναι ταυτόχρονα και γελίο, κυριολεκτικά. Το να μιλάνε για την παρέμβαση του ξένου παράγοντα, εκείνη τον οποίον οι πολιτικοί τους πρόγονοι ήταν το παρακράτος, το δολοφονικό, και ήταν κατεξοχήν σε όλη την ιστορία της νεότερης Ελλάδας, το δεξί χέρι των κατακτητών, Γερμανών, Ιταλών, Βουλγάρων, το παρακράτος της δολοφονίας του Λαμπράκη, του μετεμφυλιακού καθεστώτος, το κράτος και παρακράτος επί Χούντας, είναι τουλάχιστον πρόκληση για τον ελληνικό λαό. Και δεν χρειάζεται, νομίζουμε, καμιά απάντηση. Απλά ισχύει αυτό που είχε πει και Αλέκα Παπαρίγα. Σε μια πορεία θα βγάλουν τη γραβάτα και βγάλουν τους αγγελωτούς σταυρούς και θα παρουσιαστούν σαν υπερασπιστές της αστικής νομιμότητας. Αυτό κάνουν. Και σήμερα, για να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Επομένως, δεν χρειάζονται, κατά τη γνώμη μας, καμία μα καμία απάντηση. Να περάσω λοιπόν επί της ουσίας, επειδή η συζήτηση παίρνει ένα γενικευμένο χαρακτήρα. Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε για την τροποποίηση του κανονισμού, αλλά ωστόσο είναι φυσιολογικό να επηρεάζεται από το γενικότερο πολιτικό κλίμα. Σε ό,τι αφορά το θέμα μεταγραφών, μετακινήσεων κλπ. Κλπ. Που συμβαίνουν στη Βουλή. Εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό και να το πούμε πολύ απλά, ότι πρέπει να κρίνει, πέρα από την κρίση του αστικού πολιτικού συστήματος και όλα όσα συμβαίνουν, γιατί τόσο εύκολα μετακινούνται βουλευτές από το ένα κόμμα στο άλλο. Φυσικά υπήρχαν και στο παρελθόν τέτοια παραδείγματα, ήταν ελάχιστα. Εξαιρέσεις. Γιατί παίρνουν ένα μαζικό χαρακτήρα? Γιατί η μετακίνηση είναι εντός των τυχών. Γιατί υπάρχει τέτοια σύγκληση κυριολεκτικά στα στρατηγικά αλλά και σε επιμέρους θέματα ανάμεσα στα αστικά κόμματα της Βουλής, που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να φεύγει ο ένας από το τάδε κόμμα να πηγαίνει στο άλλο, να φεύγει από τη μία εφεδρεία του συστήματος και να πηγαίνει στο άλλο, να ξαναφεύγει και να πηγαίνει και αλλού, να παρουσιάζονται σαν ανεξάρτητοι κλπ. Κλπ. Αυτή είναι η ουσία όλων αυτών των μεταγραφών, γιατί στην πραγματικότητα, και αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός, σε όλη την ιστορία την κοινοβουλευτική της Ελλάδας υπήρχαν τέτοια φαινόμενα και η σύγκρουση ήταν μία. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που υπερασπίζονταν αυτό το σύστημα, όπως γίνεται και σήμερα, και ανάμεσα σε αυτούς που θέλαν να το ανατρέψουν, που ήταν το ΚΚΕ. Αυτό εκφράζεται και σήμερα μέσα στη Βουλή και δεν θέλω να προχωρήσω να πω και ορισμένα γαρακαλιστικά παραδείγματα. Δεύτερον, η σύγκληση αυτή η στρατηγική εκφράζεται και στις κοινοβουλευτικές πρακτικές. Και αλήθεια, ρωτάω όλα τα κόμματα. Καλά, γιατί φωνάζετε? Ποιο κόμμα εκτός ΚΚΕ δεν αποδέχεται στην κοινοβουλευτική του ομάδα βουλευτές που εκλέχτηκαν με άλλο κόμμα και εντάσσονται σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα? Που αυτό είναι απαράδεκτο. Ποιο κόμμα εδώ μέσα? Υπάρχει κανένα? Ποιο? Η Νέα Δημοκρατία δεν πήρε βουλευτές από το ποτάμι? Το ΠΑΣΟΚ? Η ΚΙΝΑΛ δεν πήρε άλλους βουλευτές? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε άλλους βουλευτές? Η ΑΝΕΛ δεν πήρε έναν βουλευτή? Δίπλα σας είναι. Επομένως, γιατί παραπονείστε όλοι? Γιατί από τη Χρυσή Αυγή δεν έφυγαν? Έφυγαν, ο ένας γύρισε με μετάνοια, δεν θέλω να συνεχίσω. Και ο άλλος ανοίγει δρόμους με τον κύριο Καμένο. Και κατηγορείται εμάς για εθνικισμό. Ανοίγει μέτωπο τέτοιο, Λέγκα του Βορρά, όλα αυτά που γράφονται. Άρα γιατί παραπονιέστε λοιπόν? Τι υποκρισία είναι αυτή σε όλους? Εμείς 15 ήμασταν και 15 είμαστε. Και έχουμε θέση αρχής η οποία λέει: όποιος βουλευτής διαφωνεί με το κόμμα του που τον εξέλεξε στις βουλευτικές εκλογές, παρετείται, πάει στο λαό και μετά, σε ό,τι μας αφορά, μπορούμε να συζητήσουμε για πολιτική συνεργασία, να συμφωνήσουμε σε προγράμματα. Αυτό γιατί δεν το κάνετε όλοι?
και αποδέχεστε όποιου όσους φεύγουν από αλλού. Ή γιατί άλλοι φεύγουν και δεν παρετούνται να πάνε στις εκλογές και να επανέλθουν εδώ. Να λοιπόν, τι είναι αυτά που λέμε το αστικό κοινοβούλιο. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί αυτό που προέχει είναι η στήριξη γενικότερα της αντιλαϊκής πολιτικής. Της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, που συντάσσονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και αρχίζουν, όταν φεύγουν οι μεν, είναι πράξη συνείδησης. Όταν φεύγουν οι άλλοι, είναι συναλλαγή ή το ανάποδο. Και γίνεται ένας τέτοιος καυγάς από προσανατολισμού του λαού από το βασικό πρόβλημα που είναι το πολιτικό. Ποια πολιτική ασκείται, ποια κόμματα είναι με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού και ποια είναι τα κόμματα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, τμήματων του κεφαλαίου και με τα συμφέροντα του υπεριαλισμού γενικότερα. Δεύτερο θέμα. Σηκώνεται πολλή συζήτηση για την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι η παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα έγινε κάτω από ένα κλίμα που δημιουργήθηκε και που εξευτελίζει κυριολεκτικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Βουλή για να μαζευτεί και φυσικά επειδή είχαν εξασφαλιστεί και οι 151. Ωστόσο, αλήθεια, καλά τολμάτε και μιλάτε όλοι σας και εννοώ και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα κυβερνητικά και οι άλλοι που στηρίζονται και ο ΣΥΡΙΖΑ για παρέμβαση στη διάκριση των εξουσιών. Μα ποιος κοροϊδεύεται, αλήθεια? Όποιος έχει 151 στη Βουλή βγάζει πρόεδρο ή όχι? Βγάζει. Τι είναι ο πρόεδρος? Υπεράνω των θεσμών? Δεν είναι πρόεδρος ενός κόμματος που παίρνει την πλειοψηφία και μάλιστα πλαστή πλειοψηφία στο λαό? Γιατί κανένας δεν πήρε 51%. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια πλην το 74, για να είμαι και ακριβής, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και ανεξάρτητα το πώς διαμορφώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα. Ποιον κοροϊδεύετε, αλήθεια? Τι λέτε στο λαό για διάκριση των εξουσιών? Ποια διάκριση? Το κόμμα που παίρνει πλειοψηφία παίρνει τον πρόεδρο. Το κόμμα που παίρνει πλειοψηφία παίρνει την πλειοψηφία σε όλες τις επιτροπές. Ναι ή όχι? Ναι. Άρα κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχει βέβαια και το θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχει το φιλοσικής που μπορεί να είναι ο κανονισμός ή δεν ξέρω και το Σύνταγμα. Αλλά πώς ερμηνεύονται αυτά και ο κανονισμός και το Σύνταγμα για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει εδώ στο Κοινοβούλιο? Ερμηνεύονται με την αρχή της πλειοψηφίας. Ένσταση αντισυνταγματική. Ποιος την απορρίπτει? Η 151. Ναι ή όχι? Άρα τι διασφάλιση? Πώς ερμηνεύεται το Σύνταγμα? Όπως την ερμηνεύουν 151 ή μπορεί να είναι και παραπάνω, παραδείγματος χάρη. Άρα ποια διασφάλιση? Πώς λειτουργούν όλες οι επιτροπές, αυτό το μεγαλείο της κοροϊδίας της δημοκρατίας μέσα στα αστικά πλαίσια? Δεν πάνε να λες ό,τι θέλεις. Σηκώνονται τα χέρια και απορρίπτεται και η πιο απλή και λογική τροπολογία που μπορεί να κάνεις, και υπάρχουν τεράστια, πάρα πολλά παραδείγματα σε όλη την ιστορία. Δεύτερο θέμα. Ποια ανεξαρτησία? Λέτε η δικαιοσύνη είναι ο τρίτος πυλώνας και είναι ανεξάρτητη. Καλά μας δουλεύετε. Ποιος διορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης? Η κάθε κυβέρνηση, ναι ή όχι? Όλα αυτά γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια και τώρα γίνονται και με το ΣΥΡΙΖΑ που τα κατήγγειλε τότε. Εφαρμόζει ακριβώς τις ίδιες πρακτικές. Και δεν δέχεστε καν κανένας την πρόταση που έχουμε κάνει, τέλος πάντων, ας διορίζεται από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα να το συζητήσουμε. Να υπάρχει κάποια αντικειμενικότητα. Και μιλάτε για ανεξαρτησία της δικαιοκίνησης. Ποια ανεξαρτησία της δικαιοσύνης? Όταν ψηφίζετε νόμους καρμανιόλα όλοι σας για το λαό και καλείτε ο δικαστής να τις εφαρμόσει και να κρέμεται και από πάνω του η Δαμόκλειος σπάθη, μήπως και τον πάνε και τον κατηγορήσουν ότι δεν την εφαρμόζει σωστά, με φωτεινές εξαιρέσεις ηρώων δικαστών οι οποίοι παίρνουν κάποιες φιλολαϊκές αποφάσεις. Ποια ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των θεσμών όταν 99% των απεργιών κηρύσσονται παράνομα? Υποκριτές όλοι. Γιατί κηρύσσονται 99%? Όλοι άδικο έχουν? Όταν είναι κατά παραγγελία. Να πω παραδείγματα, Πειραιάς και άλλα. Πριν προλάβουν να την εξακρίνουν, παράνομα. Πριν προλάβουν να κινητοποιηθούν αγρότες, τους πιάνει η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τώρα με εντολή της εισαγγελίας. Άρα όλα αυτά, για να γνωρίζει ο ελληνικό λαός, είναι ένα πρόσχημα, μια υποκρισία της ονομαζόμενης δημοκρατίας. Τρίτο θέμα. Τέθηκε το θέμα των κοινοβουλευτικών ομάδων. Και είναι μια ευκαιρία να τοποθετηθούμε. Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός μας και στελέχη του κόμματος. Επαναλαμβάνουμε
Η θέση του ΚΚΕ είναι απλή αναλογική. 1% τρεις βουλευτές, κοινοβουλευτική ομάδα. 2% 6, κοινοβουλευτική ομάδα. 10-10, 15-15. Όχι ότι θα αλλάξει το σύστημα. Το σύστημα θα αλλάξει με λαϊκή κινητοποίηση. Από τον ίδιο το λαό θα ανατραπεί. Αλλά τουλάχιστον καταγράφεται σε ένα βαθμό η θέληση του λαού όπως προκύπτει από τις εκλογές, που οι εκλογές γίνονται κάτω από εκβιασμούς, τα γνωρίζουμε όλα, αλλά πιστεύει ο κόσμος και άλλα ψηφίζει πάρα πολλές φορές κάτω από αυτό το κλίμα. Εμείς λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση και γενικότερα τι λέμε. Όποια κοινοβουλευτική ομάδα συγκροτήθηκε με ψήφο του ελληνικού λαού να λειτουργεί και στη Βουλή. Και ήμασταν διατεθειμένοι να το δεχτούμε, αν δεν υπήρχε όλο αυτό το κλίμα. Φυσικά αποσύρθηκε. Και λέμε πάλι ότι δεν συμφωνούμε με το 3%. Αλλά όπως και είναι τώρα, λέμε όσοι συγκρότησαν κοινοβουλευτική ομάδα με εκλογές και χάνουν με βάση τον κανονισμό της Βουλής, επειδή ορισμένοι αλλάζουν όχι στρατόπεδο, αλλάζουν κόμμα. Γιατί στο ίδιο στρατόπεδο παραμένουν, να μπορούν να λειτουργήσουν στην Βουλή. Γίνεται πολλή συζήτηση για τον ευτελισμό του κοινοβουλίου. Πράγματι, ο κόσμος συχαίνεται αυτά που βλέπει. Και σε ό,τι αφορά διαδικασίες και σε ό,τι αφορά συμπεριφορές. Να παράδεχτες. Εμείς πάντα, και με τη στάση μας και τώρα, δεχόμαστε την ιδεολογική αντιπαράθεση. Σκληρή ιδεολογική αντιπαράθεση. Πάνω σε προγράμματα, σε θέσεις. Όχι σε διαστρεβλώσεις. Ούτε και συκοφαντίες που τις δεχόμαστε από σχεδόν όλα τα κόμματα. Δεν θέλω να τους βάλω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Τέτοια πρέπει να είναι η αντιπαράθεση στη Βουλή και όχι να γίνεται με άλλους όρους και με όρους καναλιών ή και με όρους, ποιος θα πει, την καλύτερη ατάκα για να γράψει στο διαδίκτυο. Γιατί εκεί είναι το σύστημα σήμερα. Προς τα εκεί οδηγεί όλο τον κόσμο, πέρα από φαινόμενα που κρεμιούνται στα μανταλάκια άνθρωποι κλπ. Και μην απορείτε οι περισσότεροι, αυτό το σύστημα υποστηρίζεται. Αυτή την παντοδυναμία του καθενός να μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, να μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δήθεν η ελευθερία, αρκεί να μην διαφωνεί και να μην παλεύει για την ανατροπή του συστήματος. Όμως, το πιο βασικό είναι ότι ο ευτελισμός, όπως λένε του Κοινοβουλίου, προέρχεται από τους αντιλαϊκούς νόμους που ψηφίζει. Τι ψηφίζετε, λέει εκεί μέσα? Έτσι ρωτάει ο κόσμος. Εμείς δεν ψηφίζουμε, το ξέρουμε, λέει, εσείς δεν ψηφίζετε. Τι ψηφίζετε, αυτό είναι το βασικό. Αυτή η βάρβαρη πολιτική που βιώνει ο κόσμος και φυσικά οι αχαρακτήριστες συμπεριφορές που κάθε κόμμα έχει την ευθύνη να απολογηθεί στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό λέμε ότι τη διαφορά την κάνουμε εμείς, είτε σας αρέσει είτε όχι. Τη διαφορά την κάνει το ΚΚΕ. Πολιτικά, πρώτα απ' όλα. Γιατί παλεύει για ένα άλλο σύστημα. Όχι γι' αυτό το σάπιο σύστημα. Αυτά φαινόμενα σαπίλας είναι παντού. Και στα ΜΜΕ και η διαφθορά και όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά. Και γι' αυτό να κάνει τη διαφορά και να μας ενισχύσει, να συμπαραταχθεί μαζί μας παρά τις μεγάλες ή μικρότερες διαφορές που μπορεί να έχει μαζί μας. Τέλος, για τον κανονισμό, γενικά εμείς συμφωνούμε. Δεν πέφτουμε στη λογική επειδή υπάρχει το πολιτικό κλίμα. Εμείς δεν καταψηφίζουμε ότι υπάρχουν θέματα λειτουργίας που ρυθμίζονται, με τα οποία δεν έχουμε αντίρρηση εκτός από το άρθρο 4 που αφορά το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Και αλήθεια, ξέρετε πώς επιβλήθηκε αυτό, εσείς που είσαστε υπέρ της ανεξαρτησίας της χώρας, με ευρωπαϊκή οδηγία. Είναι ένας ακόμα μοχλός ελέγχου μέσα στο Κοινοβούλιο, κατά τα άλλα η ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου, πάνω απ' όλα. Η εξουσία νομοθετική είναι ανεξάρτητη, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τσακίζει. Σου λέει εδώ, δώσ' μου λογαριασμό, τι κάνει στον προϋπολογισμό, όχι μόνο το κράτος, αλλά και η Βουλή, δικλείδα ασφαλείας. Και συμφωνήσατε όλοι. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με τα άρθρο το 4 βασικά, που αναφέρεται, και στα άρθρα 17 και 18 που αφορούν αυτό και έχουμε παρόν, όπως επίσης και στο θέμα που αφορά τα θέματα της συνολικά του πόθεν έσχεσης, χρηματοδότηση των κομμάτων κλπ. Που εμείς έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα και για την περιβόητη Γκρέκο, όπου μαζεύτηκαν όλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελειώνονται. Μην στεναχωριέστε. Ενδιαφέροντα είναι. Σας πειράζει. Δεν έχουμε εισηγητή. Εντάξει. Δεν έχουμε εισηγητή. Εντάξει, κύριε Παφίλη. Οπότε έχω ένα λεπτό να τελειώσουν. Μαζεύτηκαν όλοι τώρα οι αδιάφοροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Συμβουλίου της Ευρώπης να κάνουν έλεγχο για τη διαφθορά. Έλεος. Εκεί να δείτε διαφθορά. Τα ζήσαμε και άμεσα. Και προσωπικά και πολιτικά. 5 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο μου έφυγαν τα μισά τα μαλλιά από αυτά που έβλεπα. Να ορκίζονται και από κάτω να γίνεται χαμός στην διαφθορά. Γι' αυτό λοιπόν δεν συμφωνούμε και με αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τον χρόνο.